απάντησε ο Αθανάσιος, που είσαι εμπλεγμένος με Πυθαγόριους και με χίλια δυο άλλα, δεν είσαι ευθύς καθόλου. Μήπως είναι ψέματα και η γυναίκα του στρατηγού από τον πύργο, που όταν σου πιες τα μαλλιά γίνανε φίδια, και αυτό ψέματα είναι. Ε, είμαι ψεύτης εγώ, ε. Και συκοφάντης, όπως λένε μερικοί δικοί σου. Δεν πειράζει, εσύ ξέρεις και καλύπτεσαι. Αλλά ξέρεις, κάνω μήνυμα σε όλους τους χριστιανούς να κάνουν προσευχή στην Παναγία τη Φανερωμένη να φανερώσει τις πραγματικές σου διαθέσεις. Και να βγάλει από την πλάνη αυτούς που έχεις πλανήσει στα τεχνολογικά δωδεκάθεα που λες, περί αρπαγών, σκαφών, ούφο και τέτοια, όλες αυτές τις τεχνολογίες της NASA, τις βγάζεις και λες ότι το Ευαγγέλιο έτσι γίνεται. Και χίλια δυο άλλα, εγώ τώρα εδώ μένω στα σατανιστικά, σε αυτά που κάνεις. Λοιπόν, αν όντως είσαι γνήσιος, θα βγεις και θα το πεις. Θα πεις εγώ έχω κάνει αυτό, εκείνο το άλλο. Έχω μοιήσει τόσες γυναίκες, έχω κάνει τόσα παιδιά, δεν θέλουν να μιλήσουν γιατί ξέρεις τα κόλπα, έχεις πιάσει και τους εισαγγελείς και όλους αυτούς. Και μετά τώρα μας το παίζει Χριστός. Εμένα δεν με επίφυτες δεν του λάτω. Μπορεί να πηγαίνουν πολύ εξαιτίας σου στην Ορθοδοξία, αλλά δεν πάνε στη γνήσια Ορθοδοξία. Θα στα απαντήσω. Και αυτά σε άλλα βίντεο. Στους οικουμενιστές πάνε. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν πάνε στο Χριστό. Στις αιρέσεις που μισεί ο Χριστός. Στον οικουμενισμό πηγαίνουν. Ελάχιστοι πηγαίνουν σε Ορθοδόξους. Και ελάχιστοι πάλι ομολογούν. Και όταν έρθουν να ομολογήσουν, όχι μόνο σε εμάς, γιατί είναι και άλλοι που ομολογούν, μετά κάνουν μία βόλτα, γυρίζουν και ξαναεπιστρέφουν στον ίδιο εμετό που δήθεν άφησαν, στις πλάνες σου. Γιατί δεν τις έχουν ξεριζώσει από μέσα. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σου πω και εύχομαι να έχεις πραγματική μετάνοια και αυτοί που σε ακολουθούν να δούνε. Εμένα μου το είπε ο συγχωρεμένος Αποστόλης, δύο βαλίτσες με 300 εκατομμύρια δραχμές. Σου φύλαγε γιατί ξέρει πολεμικές τέχνες. Και αυτά ψέματα του λέω. Συκοφαντίες είναι κυρία αυτά που λέω. Τρελός είμαι. Ξέρετε τι ευλογία μου δίνετε, σας το προλέγω. Όσο με βρίζετε, γιατί λέει ο Άγιος Νικόδημος, πριν το μεγάλο πειρασμό ή μετά, έπεται ή προηγεί τη Θεία Χάρης. Και εγώ εσένα δεν σε συκοφαντού, τι σε κατηγορώ του λέτε. Στυλιτεύω τις αιρέσεις σου και τις πλάνες σου, γιατί θα οδηγήσεις τον κόσμο στη λατρεία του νέου ψευδόχριστου, γιατί χωρίς να το καταλάβεις ή το έχεις καταλάβει ή μάλλον δεν το δέχεσαι, δέχεσαι το νέο ψευδομεσία της νέας εποχής. Γιατί αυτά που λες εσύ, αυτοί τα λένε, από εκεί τα πήρες, από την Καλιφόρνια, από μασονικές στοές, από το Θιβέτ, αυτά όλα κύριε του Λάτο αφορίζονται και αναθεματίζονται. Αν δεν τους αφορίζεις όλους δεν γίνεται τίποτα. Και αυτές οι σχέσεις που έχεις με το Ισραήλ, ξέρεις γιατί είναι, για να πείσουν πολλούς, γιατί μέσα από εσάς τους αρχαιολάτρες βγαίνει ο πόλεμος στην Παλαιά Διαθήκη. Που θα σου τα λέω συνέχεια αυτά για την Παλαιά Διαθήκη που εξαπατάς τον κόσμο. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι χωρίς Παλαιά δεν υπάρχει κενή. Και δεν είναι μόνο οι ψαλμοί. Και αν εσύ λες ότι πιστεύεις στους ψαλμούς και τις κατηχήσεις και το Μωυσή και τους προφήτες, αν το λες αυτό το κάνεις σκόπιμα, δεν το κάνεις πραγματικά. Γιατί η λόγη σου δεν υπάρχει καμία αναφορά σε όλα αυτά. Ενώ οι κατηχήσεις που σου έστειλα, συνέχεια για την Παλαιά Διαθήκη λένε. Μην ξεχνάς τη γένεση που σου είπα, μην ξεχνάς το Β' Βασιλείο για την αριθμοποίηση, μην ξεχνάς τον Ιωσήφ το Πάγκαλο, τόσα και τόσα παραδείγματα τα οποία τα αντιστρέφεις και γι' αυτό είσαι αιρετικός. Αλλά δεν είσαι αιρετικός και πλάνος. Κάνεις κι άλλα, κάνεις μαγεία γιατί σε κατήγγυλαν στο διαδίκτυο, γιατί δεν θα το δουν όλοι. Ένα παιδί που διάβαζε το βιβλίο σου δαιμονίστηκε, παίρνει ψυχοφάρμακα και μας ευχαρίστησε που σε βγάλαμε στη φόρα. 2-3. Γιατί δαιμονιστήκανε με τα βιβλία σου. Είναι φορτισμένα με μαγεία και θέλουν κάψιμο. Και μην χρησιμοποιείς Αγίους δήθεν. Δήθεν. Γιατί δεν τους δέχεσαι. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία στους Αγίους μας στηρίζεται. Θα τα πούμε πάλι. Πολλοί έχουν παραπονεθεί κύριε του Λάδο και εσείς που τον ακούτε ότι όσοι φεύγανε τους απειλούσες. Είχα εγώ το πνευματικό Χριστό αδελφό εκτός από τον Αποστόλη που είχαμε τον ίδιο γέροντα και δεν μπορεί ο Αποστόλης να πει ψέματα γιατί είχαμε τον ίδιο γέροντα. Είχα κι άλλο ένα παλικάρι γνωρίσει, το Γιάννη Άρη, τον γνωρίζει πολύ καλά, που ψαχνόταν και αυτός για γνώση και μου τα έλεγε ξέρεις πριν πόσα χρόνια. Όχι τώρα, εδώ 20 τόσα χρόνια, όταν έφυγε από σένα. Και αυτός είχε σημείο και από τον Χριστό, είδε τον ίδιο τον Χριστό.
Και ξέρεις τι του είπε. Τι ψάχνεις, του λέει. Θεός χωρέστονε, γιατί έχει κοιμηθεί, Γιάννης Άρης λεγότανε, και έμενε κάπου εκεί στη Δάφνη ένα διάστημα, σε ένα υπογειάκι, τον ήξερες πολύ καλά. Και μου λέει, μου το εξομολογήθηκε και ο ίδιος. Εγώ έψαχνα να δω, μου λέει, τι γίνεται, πώς το ένα το άλλο. Εγώ είμαι, του λέει, ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Δεν χρειάζονται άλλοι δρόμοι του λάτω. Και εσύ τώρα τι θα κάνεις? Επειδή βγαίνω εγώ, ας πούμε, και σου τα λέω, για να δείξεις ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, μπορεί να το κάνεις και αυτό. Δηλαδή, αν εμένα με πιάσει η μαγεία, που μπορεί να κάνεις, να γυρίσεις και να πεις, να, ο Λαζάκης έπαθε μια καρδιά, σαν τον Αποστόλη, ένα εγκεφαλικό, ένα καρκίνο, τον εκτύπησε ένα αμάξι, και ποιος ενέργησε, η Νέμεση. Ποιος δεν τα έχει μάθει αυτά, τουλάχιστον να τα λες και να τα κάνεις. Τώρα, αν το κάνεις, εγώ δεν σε συγκοβάντω, δεν λέω ότι θα το κάνεις. Εγώ λέω τι ακούστηκε. Και μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο ίδιο. Για αυτούς που δεν θέλεις και δεν χωνεύεις. Άρα εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτός που είναι με τον Χριστό έχει αλήθεια στο στόμα. Αυτά που λες εσύ πολλά είναι πλάνες. Δεν τα δέχεται το Άγιο Καιρό Ευαγγέλιο. Και δεν λες την αλήθεια στον κόσμο. Πόσα λεφτά έχεις καταχράσει, γιατί μας τα έχουν καταγγείλει εμάς. Αλλά δεν βγαίνουν γιατί σε φοβούνται να τα καταγγείλουν. Και φοβούνται τα δικαστήρια, τις διαδικασίες κτλ. Εγώ δεν σου κάνω δικαστήριο. Και ούτε πρόκειται να κάνω δικαστήριο, γιατί μου έχουν τύχει και άλλες περιπτώσεις και με πιέζανε να κάνω και δεν έκανα, με τη βοήθεια βέβαια του Χριστού και της Παναγίας. Αλλά θέλω να μιλάς σαν άντρας. Και όσον αφορά για τα θύματα που έχεις και σε ακολουθούν, επειδή είναι τυφλοί, ας κοιτάξουμε πόση περιουσία έχει ο Λαζάκης, πόση έχει ο Πατερκλεωμένης που μας βρίζουν, γιατί αυτά είναι στεφάνια. Και σε αυτά εσύ έχεις δώσει το έναυσμα. Εμένα δεν με πειράζει. Γιατί όταν το κάνω για την αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του πλησίου και ακόμα για σένα, αγάπη προς εσένα για να μετανοήσεις, δεν θα με κατακρίνει ο Κύριος. Και ούτε είναι κατάκριση αυτά που κάνω. Ούτε κατά την τρίχεια, ούτε συκοφαντία. Αν και ξεφεύγω κι εγώ καμιά φορά στο λόγο, αλλά το κάνω από ιερή αγανάκτηση, από θεία αγανάκτηση, με τις πλάνες που βλέπω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσεις το θέμα. Αφόρσεις και αναθεμάτισες όλους αυτούς που ήσουν? Όχι. Μα έτσι λένε οι κανόνες. Δεν τα λέω εγώ, Κύριε, τουλάχιστον. Οι ιεροί κανόνες τα λένε αυτά. Αποκήρυξες το Θιβέτ και όλο το συνοθήλευμά τους. Βγήκες και είπες εντύμως ότι εγώ δεν έχω πάρει ούτε ένα σέκελ ούτε ένα ευρώ από το Ισραήλ. Μπορεί να το κάνεις αυτό? Ήρθες εσύ ποτέ μαζί μας, γιατί δεν βγαίνουν άλλοι, γιατί αν βγαίνουν θα σου έλεγα να πας και με αυτούς. Με τον Πάτερ Κλεωμένη, με εμάς, με την παρέα μας, με τους 2-3 ιερείς που βγαίνουν και αφορίζουν και αναθεματίζουν τη μασονία. Το έκανες ποτέ? Όχι. Πού είναι η ομολογία σου? Πήγες ποτέ να πεις αποκηρύσω την κυβέρνηση αυτή με ένα ωραίο λόγο όπως λέω και εγώ τώρα, χωρίς κόπο? Για πάμε εκεί μπροστά να τα βάλουμε και με τους πολιτικούς και με όλους. Θα μου πεις εντάξει δεν μπορείς και πάλι δεν σε κατακρίνω. Αλλά μην μας βγαίνεις και μας το πες και η δίμονας κιόλας. Ότι εσύ είσαι μόνο επειδή ψάχνεις. Ναι, ψάχνεις τη γνώση. Αλλά την ψάχνεις με λάθος τρόπο, γιατί δεν έχεις ταπείνωση, που όπως κι άλλοι που ψάχνανε και πέσαν σε αιρέσεις, όπως ο Άριος που ήταν πράκτορας των Εβραίων, που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος αυτά, τον είχαν βάλει οι Εβραίοι τότε, το 300 τόσο μετά Χριστόν, όπως και άλλοι που πήγανε και πολέμησαν τον Χριστό, ήταν πράκτορες δικοί τους και μασόνοι. Και έχω να σου πω και άλλα, αλλά εγώ θέλω να βγεις να πεις, αυτά που λέει ο Λαζάκης είναι ψέματα, εγώ δεν έχω πάρει ούτε ένα σέντς, ούτε ο Αποστόλης που κράταγε βαλίτσες, γιατί όλα αυτά καταγράφονται, όχι σε μένα, ούτε στα δικαστήρια. Και έχω φάει από τόσους ανθρώπους τόσα λεφτά και έκανα μαγείες και όλα αυτά. Εγώ περιμένω την απάντησή σου, συν τις άλλες που θα πούμε.